μια από τις προτάσεις της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής είναι αυτό που ο Ιησούς Χριστός είπε στον νέο άνθρωπο, ο οποίος προσήλθε για να λάβει κάποιες συμβουλές από τον Χριστό, όταν του ζήτησε πώς μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, με το τελικό αποτέλεσμα ο Ιησούς Χριστός να του πει: «Εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, τότε πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, να τα μοιράσει στους φτωχούς και τότε θα έχεις τη δυνατότητα να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού». Αυτή η τελειότητα είναι μια έννοια η οποία διατρέχει, θα έλεγα, όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου, από τον οποίο είναι παρμένη η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αλλά γενικότερα στα Ιερά Ευαγγέλια και σε όλη την διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, γιατί ο σκοπός του ανθρώπου είναι να οδηγηθεί στην τελειότητα. Αυτό αποτελεί μια προϋπόθεση, η έννοια της τελειότητας, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε με τον καλύτερο, όσο δυνατό καλύτερο τρόπο, την Ευαγγελική περικοπή που ίσως στη σημερινή μας αντίληψη να φαίνεται λίγο παράξενη. Αλλά αυτή η τελειότητα την οποία ο Χριστός υπογραμμίζει ήδη από την αρχή του Ευαγγελίου στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου είναι περίπου στο τέλος των λεγόμενων μακαρισμών, όπου ο Χριστός λέγει: «Γίνεστε ούν τέλει, ώστε και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί», δηλαδή μας προτρέπει να γίνουμε κι εμείς τέλειοι, να οδηγήσουμε τη ζωή μας δηλαδή σε μια τελειότητα πίστεως και σχέσεως με τον Θεό, γιατί η έννοια της τελειότητας, όπως μας την λέγει ο Ιησούς Χριστός, είναι το ύψιστο το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε ή και μπορούν που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, δεδομένου αυτή η τελειότητα είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό του Θεού και είναι όπως ο Θεός που για μας τους ανθρώπους δεν είναι απόλυτα κατανοητός με τη σκέψη μας, αλλά το προσεγγίζουμε με την πίστη και είναι αυτό που καλούμεθα κατά το δυνατό να το μιμηθούμε στην συμπεριφορά της ζωής μας, μεταξύ μας και γενικότερα στη σχέση μας με τον Θεό, αυτή την τελειότητα. Μια άλλη προϋπόθεση την οποία πρέπει να θέσουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, επαναλαμβάνω, τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είναι ότι τα δύο κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Ματθαίου, το 18ο και το 19ο, από το οποίο είναι και παρμένη η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, θέτει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός τονίζει στους Αποστόλους του το θέμα των παθών του ιδίου του Χριστού, γιατί είναι η περίοδος που ο Χριστός πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και τονίζει επανειλημμένα στους μαθητές του ότι ο Υιός του ανθρώπου πορεύεται στα Ιεροσόλυμα και θα οδηγηθεί στον σταυρικό θάνατο, βεβαίως που θα οδηγήσει στην Ανάσταση. Το δεύτερο σημείο όμως του Ευαγγελίου αυτού αφορά την ίδια την Εκκλησία και το πώς ο καθένας μας συμπεριφέρεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ή και στην ζωή του. Γιατί στο 18ο κεφάλαιο, αυτό το ακούσαμε σε μια από τις Ευαγγελικές περικοπές των προηγούμενων Κυριακών, ότι εάν λέγει κάποιος αδελφός σας αμαρτήσει, τότε δεν είναι θεμητό να τον εκθέτουμε, μπορούμε να τον καλέσουμε για κάποιο σφάλμα που έπραξε και να μιλήσουμε ο ένας με τον άλλο μεταξύ μας. Αν δεν πιστεί με την προσωπική
στην ομιλία που θέλετε, τότε γίνετε τρεις άνθρωποι και μιλήστε στον άνθρωπο ο οποίος υπέπεσε σε ένα σπάνιο. Εάν δεν ακούσει ούτε των τριών, τότε να τον πάτε στην ίδια την Εκκλησία. Εδώ λοιπόν η Εκκλησία είναι αυτό που έχουμε, αν δούμε την εικόνα της ή και την πραγματικότητα της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας. Να πάρουμε το παράδειγμα των Ιερουσαλήμων, ήταν ο αδελφόφιος Ιάκωβος επικεφαλής της Εκκλησίας και γι' αυτό μάλιστα στα Ιεροσόλυμα, για να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε την εποχή αυτή, δηλαδή οι χριστιανοί ή αυτοί που προσέρχονταν στον χριστιανισμό από τα διάφορα έθνη, αν θα έπρεπε να τιμούν τον νόμο τον Μωσαϊκό ή όχι, και γι' αυτό συνήλθε η Σύνοδος των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα για να δώσει λύση στο ζήτημα αυτό. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ακόμα και η Εκκλησία το συμβουλεύει και δεν πείθεται να αλλάξει τον τρόπο ζωής του μέσα στην Εκκλησία, τότε γίνεται όπως ένας εθνικός, ο οποίος πλέον δεν ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας, δεν ανήκει στο σώμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο των δύο αυτών κεφαλαίων του Ευαγγελιστή Ματθαίου αφορά τους ίδιους τους Αποστόλους, και εδώ είναι που θα δούμε πώς σχετίζεται απόλυτα με την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Οι Απόστολοι βέβαια, όπως το θυμόσαστε, είχαν πληθεί από τον Χριστό και μάλιστα οι συγκεκριμένες περιπτώσεις του Πέτρου και του Ανδρέα των αδελφών ή του Ιακώβου και του Ιωάννη των αδελφών, όπου ασχολούνταν με το ψάρεμα, και όταν ο Χριστός τους πλησίασε στη λίμνη της Τιβεριάδος και τους είπε «Ακολουθήστε με», τότε αφέντες άφαντα, αφού εγκατέλειψαν τα πάντα, ακολούθησαν αυτό, ή ακόμα αφέντες τον Πατέρα και τα δίκτυα αυτών, οι δύο αδελφοί, Ιάκωβος και Ιωάννης, άφησαν τον Πατέρα τους και τα δίκτυα τους, δηλαδή την δουλειά τους και την οικογένειά τους, και ακολούθησαν τον Χριστό. Σήμερα λοιπόν ο νέος αυτός πλούσιος της Ευαγγελικής περικόπης προσέρχεται στον Χριστό και τον ερωτά τι θα πρέπει να πράξω, λέγει, στον Χριστό, ούτως ώστε να εισέλθω στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Ένα ερώτημα βέβαια το οποίο δεν ανήκει στα του κόσμου αυτού, αλλά αναφέρεται στο υπερβατό, δηλαδή στην αναμενόμενη εσκατολογική Βασιλεία. Εδώ είναι που θα πρέπει ο καθένας μας να ξεχωρίσουμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε τυπολατρία και τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε η σχέση μας με τον Θεό να έχει ειλικρίνεια. Γιατί η τυπολατρία αποτυπώνεται απόλυτα στο πρώτο μέρος της συνομιλίας του Ιησού Χριστού με τον νέο αυτό, όταν ο Χριστός του είπε αυτό που πρέπει να κάνεις σαν πρώτο βήμα είναι να τηρείς τις εντολές τις οποίες γνωρίζετε μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον του Ισραηλιτικού λαού, ήταν η τήρηση των εντολών του νόμου τις οποίες ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό, και μάλιστα σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον προφήτη Μωυσή. Δηλαδή, ου μη γεύσει, σου κλέψει, σου ψευδομαρτυρήσει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν η δεύτερη λίθινη πλάκα που παρέλαβε ο Μωυσής στο Σινά, που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις της καθημερινότητας της ζωής των ανθρώπων. Η πρώτη λίθινη πλάκα περιλάμβανε την ομολογία πίστεως στον Θεό, ότι ένας είναι ο Θεός και μόνο αυτό πρέπει να αγαπούμε,
όπως πρέπει να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Όταν όμως και εμείς στην καθημερινότητα της ζωής μας, σαν χριστιανοί και σαν ορθόδοξοι, περιοριζόμαστε μόνο σε δικολατρική προσέγγιση της θρησκείας, δηλαδή να θέτω τον εαυτό μου μέσα σε πλαίσια που να μην θεωρείται ότι αντιτίθεμαι σε αυτό που η Εκκλησία με διδάσκει, σε αυτό που ο Χριστός αποκάλυψε, σε αυτό που καλούμεθα όλοι να αποδείξουμε, όχι την εξωτερική ταυτότητά μας της τυπολατρίας, αλλά την ουσιαστική, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε, να ανταποκριθεί η ψυχή μας, ο εσωτερικός εαυτό μας, η πνευματικότητά μας, να αντανακλά την παρουσία του Θεού μέσα και στην καθημερινότητα της ζωής μας και της σχέσεώς μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν ήταν η απάντηση του νέου στον Χριστό, ότι μάλιστα όλα αυτά τα έχουν κάνει από την περίοδο που ήμουν μικρό παιδί. Αυτή ήταν η ανατροφή, θα λέγαμε, που λάμβαναν οι άνθρωποι τότε μέσα στην κοινωνία την Ιουδαϊκή, όπως και εμείς, ας πούμε, στα σχολεία διδάσκουμε τα θρησκευτικά και μαθαίνουμε τα παιδιά τι είναι ο Χριστός και τι δεν είναι και τι δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι πιο βαθύτερο και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για αυτό το θέμα. Τότε ο Χριστός του είπε πολύ καλά, αλλά όμως αν θέλεις να γίνεις τέλειος. Βλέπετε την τελειότητα που είπαμε στην αρχή, «Έσαστε τέλειοι ως περοπατήρι μόνο τέλειος εστί». Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, τότε πρέπει να οδηγηθείς στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τις δεσμεύσεις που έχει σε αυτόν τον κόσμο. Να μην τον σχύνει κάτω η ύλη, αλλά να τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο να οδηγηθεί στα ψηλότερα, να προσεγγίσει και να προσπαθήσει να μιμηθεί αυτή την τελειότητα του Θεού. Βεβαίως ο νέος αυτός με την προτροπή του Χριστού έφυγε λυπημένος, γιατί δεν ήθελε να αποκόψει τον εαυτό του από αυτά με τα οποία συνήθισε να ρυθμίζει την καθημερινότητα της ζωής του, είτε με αυτά που είχε, είτε με την οικογένειά του, είτε με οτιδήποτε. Και τότε ο Χριστός είπε πόσο δύσκολο είναι οι άνθρωποι που έχουν τα αγαθά, τον πλούτο, που τους δεσμεύουν μέσα στον κόσμο και δεν σκέφτονται ποτέ να δημιουργήσουν την σχέση της τελειότητας με τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι κάλεσε ο Χριστός τους Αποστόλους, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και τους συγγενείς τους, τους γονείς τους, τις οικογένειές τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Ο νέος ο οποίος ζήτησε από τον Χριστό τι να κάνει και του είπε «Έλα να με ακολουθήσεις», όταν τέθηκαν οι προϋποθέσεις, τότε δεν του πόρεσε να μιμηθεί το παράδειγμα των Αποστόλων, αλλά έφυγε λυπημένος. Αν τα συγκρίνουμε αυτά μέσα στην ιστορία, ως πραγματικότητα της ιστορίας, θα δούμε λοιπόν ότι οι Απόστολοι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό, όχι μόνο οι ίδιοι αποδείχθηκαν ή αναδείχθηκαν στην τελειότητα, μιμούμενη την τελειότητα του δασκάλου του Ιησού Χριστού και του Τριαδικού Θεού, όσο μπορεί ο άνθρωπος κατά χάρη να γίνει τέλειος, αλλά με το έργο τους, το Αποστολικό, με το να ιδρύσουν την Εκκλησία του Χριστού, οδήγησαν χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων στην τελειότητα και στην αγιότητα. Βλέπετε την Εκκλησία μας γεμάτη από τους Αγίους που επειδή ακολούθησαν το παράδειγμα την κλίση του Ιησού Χριστού δεύτερο πίσω μου, έχουμε την αγιότητά τους
η οποία γίνεται το παράδειγμά μας. Άλλωστε, στον βίο του Αγίου Αντωνίου λέγεται ότι αυτή την ημέρα, όταν ο Άγιος Αντώνιος, ορφανός από γονείς, είχε βρεθεί στην Εκκλησία και άκουσε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, καταγόταν από πλούσια οικογένεια ο Άγιος Αντώνιος, έτσι. Μπορώ να πω ότι πρωτού καν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, έφυγε και πήγε και πούλησε όλα όσα είχε κληρονομήσει από τους γονείς του, άφησε μόνο λίγα για να μπορέσει να επιζήσει η αδελφή του, η μοναδική του αδελφή, και ο ίδιος πήγε στην έρημο και έγινε ο Μέγας Αντώνιος. Τώρα δείτε μια άλλη σύγκριση, γιατί η Ευαγγελική περικοπή έχει το δεύτερο μέρος της, όπου όταν άκουσαν οι Απόστολοι τον Χριστό πόσο δύσκολο είναι ο άνθρωπος, ο δεσμευόμενος από τα αγαθά του κόσμου και δεν ελευθερώνεται σαν ένα αετό που να φτεντάσει ψηλά, τότε διαρωτήθηκαν, μα δάσκαλε, του λένε, εν τη αυτή περιπτώση ποιος μπορεί να σωθεί. Και βεβαίως η απάντηση του Ιησού Χριστού, αυτά που εμείς τα θεωρούμε αδύνατα, τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό. Επομένως, στη ζωή μας δεν σηκώνει απογοητεύσεις, έτσι. Θα πρέπει όλοι να δεσμευόμαστε, να δενόμαστε σε αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ο Χριστός όταν υψώθηκε στο Σταυρό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η έκφραση της αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος για να τον οδηγήσει στην σωτηρία. Και δείτε τη συσχέτιση που ο Χριστός κάνει θυμίζοντάς τους, ότι λέγοντας στους Αποστόλους, εσείς που αφήσατε τους γονείς σας, τους συγγενείς σας, όλα τα υπάρχοντά σας και με ακολουθήσατε, ακόμα τους καθιστά και κριτές του κόσμου θα καθίσετε μαζί μου σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα, όταν ο Χριστός λέγει εκατονταπλασίων αλείψονται, δεν σημαίνει ότι εξαγοράζουμε την χάρη. Η χάρη του Θεού δεν εξαγοράζεται, γιατί τότε θα αποτελέσει συμμονία να πάω να δώσω στον ιερέα ή στον επίσκοπο χρήματα για να υποτίθεται να μου διαβάσει μια ευχή για να σωθώ. Η χάρη του Θεού είναι η προσωπική μας σχέση που θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, και έτσι λοιπόν το παράδειγμα του σημερινού νέου με το παράδειγμα των Αποστόλων ή και των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι αυτά που δίνουν το να μπορέσουμε να εισέλθουμε μέσα στο βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών κειμένων της Διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Βέβαια, για να μην αφήσω ένα θέμα ακόμα ανοιχτό, μπορεί η ιστορική πραγματικότητα, γιατί η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον νέο αυτό ήταν μια ιστορική πραγματικότητα. Όμως πολλές φορές πίσω από μια ιστορική πραγματικότητα υπάρχει και ένας βαθύτερος συμβολισμός. Όταν για παράδειγμα ο νέος από τους δύο γιους που είχε ο πατέρας του είπε «Δώσ' μου την περιουσία μου και φεύγω», αυτό οι ερμηνευτές πατέρες το εμφανίζουν και μας το ερμηνεύουν λέγοντας ότι ο νέος, ο οποίος είναι εν την τρόπο αυτός που δεν έχει την εμπειρία της ζωής, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε τους νέους καθόλου αυτό, να το κόψουμε από το μυαλό μας, οι νέοι καμιά φορά είναι πολύ πιο σοφοί από εμάς. Αλλά η εμπειρία όμως του πρεσβύτερου Ιού που ήταν ο αποδέκτης του Μωυσαϊκού νόμου έλειπε από τα ιδωλολατρικά έθνη τα οποία δεν είχαν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού.
Έτσι λοιπόν και ο νέος μπορεί να αποτελεί ακόμα και το συμβολισμό των εθνών που καλούνται και εκείνα τα έθνη, όποια και αν είναι, και σήμερα από όλους μας, έστω και αν ξεχωρίζουμε έθνη και λαούς και φυλές, και μάλιστα υπάρχουν και οι σύγκρουσεις, δεν έχει σημασία αν είμαστε Έλληνες, αν είμαστε Ελβετοί, αν είμαστε οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι πόσο όλοι είμαστε να δεχθούμε αυτή την κλίση του Θεού που απευθύνει σε όλους μας. Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων για να μας δώσει τη χάρη της αγιότητας και της σωτηρίας. Αμήν.